Ιωάννινα, καλώς μας ήρθατε κύριε Μαντά. Καλώς και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη συζήτηση που πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μαντά, καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο γενικό. Ακούγαμε πολλά, πλέον είναι γραμμένα στο χαρτί. Είναι τελικά πιο βαρύ το νομοσχέδιο που ήρθε από ό,τι περιμέναμε, είναι πιο ελαφρύ, όχι μόνο σε νούμερα, αλλά σε μια γενικότερη έτσι, άποψη. Πώς θα το σχολιάζατε? Αποφεύγω να μπαίνω στο πειρασμό να σχολιάσω αν είναι πιο βαρύ ή πιο ελαφρύ κτλ. Είναι αυτό που είναι. Mm-hmm. Δηλαδή τι είναι? Είναι, αν θέλετε, το απαραίτητο βήμα το οποίο γίνεται από τη δική μας πλευρά προκειμένου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, και νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο βήμα για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία. Βάζει δηλαδή ένα τέλος, νομίζω, σε αυτή την αβεβαιότητα που δημιούργησε, αν θέλετε, και μία στασιμότητα το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2017. Και νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα αποτυπώνονται μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, θα έλεγα, τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης που έγινε με τους θεσμούς τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ πρέπει να πω με σαφήνεια, και νομίζω ότι είναι εντελώς φανερό πια, ότι όποια καθυστέρηση αφορούσε τις διαφορές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και ιδιαίτερα θα έλεγα με την Γερμανία, η οποία είχε βάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ως απαραίτητο όρο για τη συνέχιση του προγράμματος. Συνεπώς έχουμε μία συμφωνία που αποτυπώνει, όπως είπα, τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Ποιο είναι το κρίσιμο σε αυτή τη συμφωνία, και θα το ονόμαζα και με έναν τρόπο πρωτόγνωρο, με την έννοια ότι δεν το έχουμε ξαναδεί σε μια τέτοια έκθεση νομοθετική πρωτοβουλία. Ότι πέρα από τα δύο πρώτα από τα δύο χρόνια που μένουν μέχρι το τέλος του προγράμματος, το 2017 και το 2018. Για το 2019 και το 2020, που είναι η περίοδος των δύο τελευταίων ετών του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, το μεσοπρόθεσμο είναι 2018-2021, αλλά τα δύο προτελευταία, θα έλεγα, 2019-2020, αλλά και το 2021, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό, πώς αποτυπώνεται αυτό στους πίνακες, προβλέπονται μέτρα 1% του ΑΕΠ για το 2019 και για το 2020, και εφόσον είμαστε στους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, δηλαδή στο 3,5%, εφόσον είμαστε σε αυτόν τον στόχο, πράγμα το οποίο θα διαπιστωθεί από μια διαφανή διαδικασία το καλοκαίρι, ας πούμε, το καλοκαίρι φθινόπωρο του 2018, mm-hmm. τότε θα υπάρχουν και αντίμετρα 1% και 1% αντίστοιχα. Για να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα και να γίνει απολύτως κατανοητό. Πείτε ότι η πρόβλεψη είναι στο 3,5% πλεονάσματα προβλέπουν όλοι αυτοί οι θεσμοί το καλοκαίρι του 2018. Mm-hmm. Τότε παίρνουμε 1% μέτρα. Τα πρώτα μέτρα αφορούν τις συντάξεις, την περικοπή, περικοπές στις συντάξεις. Φτάνουμε στο 4,5%, δημιουργείται δηλαδή 1% δημοσιονομικός χώρος, και παίρνουμε αντίμετρα 1% και ξαναγυρίζουμε στο 3,5%. Αυτός είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο θα λειτουργούν τα μέτρα και τα αντίμετρα, και επειδή ακούγονται πάρα πολλά γύρω σε αυτό. Αν διαβάσει κανένας τους σημερινούς τίτλους, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, θα καταλάβει ότι παίρνονται μονομερή μέτρα ύψους 4,9 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτό επαναλαμβάνουν περισσότερες εφημερίδες, ξεχνώντας να πούνε ότι ταυτόχρονα, εφόσον είμαστε στους στόχους, και είναι πολύ ρεαλιστικό να είμαστε στους στόχους, τότε θα υπάρχουν και αντίμετρα τέτοια που θα ισορροπήσουν αυτή την
αυτή την εξέλιξη. Η Νέα Δημοκρατία ήδη, όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει την αντεπίθεση και κάνει λόγο για μέτρα ύψους πολύ μεγάλο, 7,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2021. Απάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Έχει αρχίσει ήδη η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό που είπατε, βλέπουμε παντού σήμερα ότι είναι πιο ακριβά τα αντίμετρα, τα μέτρα, με συγχωρείτε, που φέρνει η κυβέρνηση από τα θετικά μέτρα που θα πάρει μετά. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Και αυτό να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Σε νούμερα φαίνεται ότι αυτά που νομοθετούμε μέτρα είναι πολύ πιο ακριβά, πάλι ο κόσμος θα πληρώσει σε σχέση με τα αντίμετρα που για να τα εφαρμόσουμε πρέπει να πιάσουμε πλεώνασμα 3,5%, μόλις μας το εξηγήσατε. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, ναι, κυρία Κοντρυγιώρη και κυρία Αβαρλά. Στη σελίδα 191 του νομοσχεδίου, το οποίο θα συζητήσουμε, πρώτον αποτυπώνεται με σαφήνεια ποιος είναι ο στόχος. Mm-hmm. Δηλαδή, λέγεται ότι ο στόχος της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης επί του ποσοστού του ΑΕΠ είναι, διαβάζω, για το 2018 3,5%, για το 2019 3,5%, για το 2020 3,5%, για το 2021 3,5%. Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε. Ωστόσο, με τους υπολογισμούς, αυτό το οποίο, και εκεί γίνεται όλο το μπέρδεμα, αυτό το οποίο αποτυπώνεται είναι με βάση το βασικό σενάριο, για το 2017, για το 2018, το πλεώνασμα είναι 3,53, για το 2019, 4,4. 4, Ναι, τώρα. Μην πλέξουμε τώρα στα κόμματα, δεν πειράζει. Για το 2020 4,62, για το 2021 5,50. Για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Μαντώ, όταν λέτε πρωτογενή πλεονάσματα, mm-hmm, μιλάμε χωρίς, ας πούμε, δεν έχουμε καθόλου δάνεια. Mm-hmm. Δεν χρωστάμε πουθενά, έτσι. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει πρωτογενές πλεώνασμα. Ότι ακριβώς λένε μερικοί, ρε παιδάκι μου, και να μας χαρίζανε τα δάνεια όλα, τελικά πάλι θα τα κάναμε χάλια. Όχι, mm-hmm, αυτό σημαίνει ότι το κράτος αυτή τη στιγμή θα έχει πλεώνασμα εκτός από τα δάνεια. Αυτή είναι η εξήγηση του πρωτογενούς πλεώνασματος. Αυτή ακριβώς είναι η εξήγηση και πάρα πολύ σωστά το λέτε. Ίσα-ίσα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι φαίνεται από την ενσωμάτωση των μέτρων και των αντίμετρων ότι θα έχουμε πολύ παραπάνω πλεώνασμα τα έτη για τα οποία συζητάμε και είναι μέσα στη συμφωνία ότι οτιδήποτε παραπάνω από το 3,5% θα δίνεται με έναν ορισμένο τρόπο ως κοινωνικό μέρισμα με την ευρύτερη, ναι, με την ευρύτερη έννοια. Άρα, αντίθετα με αυτό που λένε, το ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν δεσμευόμαστε σε θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα, αν και αυτά είναι, πρέπει να πούμε, μεγάλα πρωτογενή, βέβαια, πλεονάσματα. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί για πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα, τα οποία αν τα μεταφράσουμε σε χρήμα θα έπρεπε να έχουμε άλλα 20 δισεκατομμύρια μέτρα. Συνεπώς, ακριβώς αυτή, αν θέλετε, αυτή η δυνατότητα που αποτυπώνεται και στα νούμερα της ελληνικής οικονομίας, πιστεύω ότι μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα, κάτω από ορισμένους όρους και προϋποθέσεις βεβαίως, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να είμαστε μέσα στους στόχους μας, άρα να ενεργοποιηθούν μέτρα και αντίμετρα, αλλά να υπεραποδώσουμε, να υπεραποδώσει η ελληνική οικονομία και να υπάρχει δυνατότητα στην όποια ελληνική κυβέρνηση να δώσει το κοινωνικό μέρισμα. Μάλιστα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να ρωτήσω το εξής, το οποίο έχει να κάνει τελικά με την καθημερινότητα του πολίτη και, mm-hmm, αυτό τον ενδιαφέρει. Λέει όλο αυτό το πρόγραμμα ότι τιμαριθμικά ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών δηλαδή, θα έχει μια αυξητική τάση. Όχι μειούμενη, αλλά μικρή αύξηση, 1,2-1,3 έχει μια μικρή αύξηση.
Από την άλλη πλευρά έχει πάγωμα μισθών, συντάξεων κτλ. Να μην πούμε και κάποια μείωση. Τελικά η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί δεν φροντίζει με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση να βοηθήσει τον καταναλωτή ώστε αυτά τα οποία αγοράζει από το σούπερ μάρκετ στην καθημερινότητά του να υποχωρήσουν και εκεί λίγο οι τιμές ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες μειώσεις με κάποια ενδεχόμενη αγοραστική ικανότητα. Γιατί του μειώνεται συνέχεια η αγοραστική ικανότητα. Μου έλεγε ένας φίλος μου ότι πήγαινε κάθε φορά στο σούπερ μάρκετ και αγόραζε 60 ευρώ πράγματα της καθημερινότητας, τώρα έχει πάει στο 90 ευρώ με τα ίδια χρήματα όμως. Κύριε Βαρλά, βάζετε ένα γενικότερο ζήτημα. Δηλαδή, θα έλεγα πόσες συνθήκες νεοφιλελευθερισμού, σε αυτές τις συνθήκες ζούμε, και σκληρής λιτότητας, θα έλεγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς ακριβώς λειτουργεί το θέμα του πληθωρισμού και πώς ακριβώς αντανακλάται στις τιμές και στην καθημερινότητα του πολίτη. Μάλιστα. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα ιδεολόγημα από την πλευρά των νεοφιλελεύθερων και των πιο ορθόδοξων νεοφιλελεύθερων, ότι η αγορά μπορεί να ρυθμίσει τόσο καλά τα πράγματα, ώστε μέσω του ανταγωνισμού να έχουμε πτώση των τιμών. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει αυτό στη χώρα μας, αλλά δεν το έχουμε δει και γενικότερα ίσως. Κάποιοι λένε ότι δεν εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι εδώ είναι μια μεγάλη, αν θέλετε, ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να αφήσουμε εντελώς ελεύθερη την αγορά να ρυθμιστεί από μόνη της, και σε άλλους, και αυτή είναι και η δική μας άποψη, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας, θα το πω με ένα γενικότερο όρο, που να μπορούν να ρυθμίζουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Συνεπώς, αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε με αυτό που λέμε αντίμετρα, με τα μέτρα δηλαδή που θα πάρουμε για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πράγματι θίγονται μέσα από αυτή την διαδικασία, είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα. Mm-hmm. Θα αναφερθώ σε μερικά από αυτά γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο να ακουστούν. Πρώτα απ' όλα είναι η επιδότηση ενοικίου. Mm-hmm. Επιδότηση ενοικίου είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά 600.000 νοικοκυριά, τα οποία ζουν σε νίκη ή έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας. Συνολικά αυτά τα νοικοκυριά υπολογίζουμε ότι είναι 1 εκατομμύριο. Άρα το 60% των νοικοκυριών, και θα πάρουν κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αυτά μπορούν να φτάσουν και 1.800 ευρώ το χρόνο στην πιο, ας το πούμε, ακραία περίπτωση. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική ενίσχυση, θα έλεγα, και για τα νέα ζευγάρια και για τους ανθρώπους που ετοιμάζονται, θέλουν να κάνουν οικογένεια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα της κατοικίας. Ναι, ναι, απλά να πούμε, με συγχωρείτε, ναι, να πούμε σε αυτό το κομμάτι, επειδή μπορεί να μας βλέπει ένα ζευγάρι που σκέφτεται, ναι, να παντρευτεί, να το πούμε, μην παντρευτεί τώρα, σε 2 χρόνια θα ισχύσει αυτό. Όχι. Να περιμένει 2 χρόνια ελεύθερο. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που λέει ο Γιώργος, ότι και το λέει και αντιπολίτευση, ότι γιατί είναι πολύ καλά αυτά τα θετικά μέτρα. Mm-hmm. Και μάλιστα έχουμε εδώ φιλοξενήσει βουλευτές της αντιπολίτευσης που είναι πολύ θετικά προσκύμενοι, προβληματισμένοι, θα έλεγα, να μελετήσουν, αφού έχουν μελετήσει το πολυνομοσχέδιο, και κάποια να τα υπερψηφίσουν. Όμως όλοι λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι που σε 2 χρόνια θα ανακουφιστούν με όλα αυτά τα θετικά μέτρα, δεν τα έχουν ανάγκη σήμερα, γιατί να μην τα πάρουμε σήμερα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Που είναι τα προβλήματα τα ίδια. Είναι απλή η απάντηση, κυρία Κοντογιώργη. Απλή. Εντάξει, τρόπος του λέγειν. Διότι αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες ελληνικής οικονομίας για τα 2 χρόνια, mm-hmm, έτσι όπως προβλέπεται να, εν πάση περιπτώσει, να εξελιχθούν τα πράγματα, δεν είναι αυτές που μπορούμε να δεσμευτούμε με ένα σαφή τρόπο για το πώς ακριβώς θα κατανείμουν το όποιο κοινωνικό μέρισμα προκύψει, η όποια υπέρβαση προκύψει από τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχουμε ως στόχο το 17 και το 18, ναι, μιλώντας για αυτά τα δύο συγκεκριμένα χρόνια. Δεδομένου ότι και το 17 δεν ξεκίνησε πολύ καλά, έτσι, εκεί, ναι, έχουμε ένα θέμα. Ναι, αλλά νομίζω ότι όλες οι προβλέψεις, ακόμη και μετά
την προσαρμογή, αν θέλετε, των ρυθμών ανάπτυξης και από την πλευρά της Κομισιόν και από την δική μας πλευρά. Είναι σαφές ότι κουρεύτηκε κατά κάποιο τρόπο ο στόχος της ανάπτυξης μετά από αυτή την καθυστέρηση. Αλλά νομίζω ότι είναι ότι θα είμαστε και μέσα στις προβλέψεις του προϋπολογισμού που λένε για 2% πλεώνασμα, 1,75 έχουμε ως υποχρέωση. Άρα θα είμαστε μέσα σε αυτό το στόχο και νομίζω ότι θα τον υπερβούμε αυτό το στόχο και συνεπώς η όποια δυνατότητα προκύψει με κάποιο τρόπο, με έναν ορισμένο τρόπο, ο οποίος θα αποφασιστεί όταν πραγματικά είμαστε σίγουροι ότι δεν διακινδυνεύουμε να βρεθούμε εκτός στόχων και άρα να λειτουργήσει ο κόφτης, να μπορέσουμε να το κατανύμουμε σε κοινωνικές ανάγκες. Ναι. Πράγματι είναι, κοιτάξτε, είμαστε, για να δούμε λίγο τη συνολικότερη εικόνα, είμαστε μια κοινωνία και μια οικονομία που έχει υποστεί απίστευτη καταστροφή. Εξαιρετικά μεγάλη καταστροφή. Μερικοί της συγκρίνουν πόλεμη κατάσταση. Τέτοια που ναι, ακριβώς έτσι. Mm. Δηλαδή, σε καιρό ειρήνης δεν έχουμε ξαναδεί. Συνεπώς, η ανάταξη από αυτή την διαδικασία παίρνει χρόνο. Και δεν μπορεί να φέρει, και δεν πρέπει να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Δεν μπορεί να φέρει εύκολα, πώς το πούμε, τέτοια μέτρα που να τα δει άμεσα η κοινωνία. Άρα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Όταν λέμε ότι το κρίσιμο θέμα το 18, εάν όλα πάνε καλά, λέω εγώ, και όλοι μας το λέμε, μπορέσουμε και βγούμε από την επιτροπή, δηλαδή δεν έχουμε πια ανάγκη θεσμικούς δανειστές, αλλά μπορούμε να δανειστούμε από την αγορά, όπως όλες οι χώρες, θα είμαστε σε μία μεταμνημονιακή περίοδο, όπου βεβαίως θα υπάρχουν, όπως όλες οι χώρες που βγαίνουν από τα προγράμματα, μια αυξημένη εποπτεία στους στόχους, αλλά όχι στα μέσα. Διότι σήμερα, κύριε Χαβαλάκη, κυρία Κοντογεωργή, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και το πώς θα πετύχουμε τους στόχους, ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες θα κάνουμε, αυτό, εκείνο ή το άλλο, έχουν λόγο οι δανειστές. Βέβαια, μας υποδεικνύουν τον τρόπο. Έχει σημασία, βέβαια, σε όλα αυτά που λέτε, κύριε Μαντά, μία προϋπόθεση πολύ σημαντική που την έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και χθες την έθεσε στη συζήτηση που είχε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Τάμου, την κυρία Λαγκάρ, το χρέος. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε αμέσως σε λίγο. Επειδή είπαμε, θα πάμε στα αγροτικά που ήταν το αντικείμενο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής και έχει να κάνει βέβαια με το μεσοπρόθεσμο, γιατί και εκεί έχουμε μια σημαντική μείωση στο ΦΠΑ των αγροτικών προϊόντων. Ναι. Είναι πολύ θετικό, κατέβηκε στο 13%, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Παρασκευή, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός για τις αγροτικές ενισχύσεις, για τους νέους αγρότες και φυσικά για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλειος Κεγκέρογλου, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες που ενοικίασαν γη με δικαιώματα, αφού, όπως είπε, δύο χρόνια τώρα δεν έχουν λάβει ενισχύσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι γενικότερα οι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, οι οποίοι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε μια παγίδα φτώχειας. Απαντώντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου έκανε αναφορά στη συμφωνία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, λέγοντας ότι προβλέπεται να υπάρξει μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής. Θα ανακοινωθεί σήμερα το απόγευμα, αύριο, το νομοσχέδιο που αφορά τη συμφωνία και εκεί θα δείτε, λοιπόν, ότι όχι μόνο δεν θα υπάρξει πρόσθετη φορολόγηση για τον Έλληνα αγρότη, αλλά μπαίνουμε ήδη σε ένα δρόμο όπου θα γίνονται παρεμβάσεις από εδώ και πέρα με βασικό στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής. Έχουμε μια μακρά συνεργασία οι υπηρεσίες μας με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή μια νομική διατύπωση η οποία θα μπορέσει, θα έλεγα, να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχουν ξεκινήσει σχετικές αξιολογήσεις και εξελίσσονται ήδη με ευθύνη των 13 περιφερειών, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που αφορά στους νέους αγρότες. Αυτό τόνισε στη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου.
Σχετική επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας για καθυστέρηση στις διαδικασίες εφαρμογής του υπομέτρου 6,1 εγκατάσταση νέων γεωργών. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή Νικόλαος Μίχος, υποστηρίζοντας ότι έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο σχετικά με την κατακράτηση μέρους των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αδυναμίας καταβολής εισφοράς στον Γενικό Οργανισμό Εγγυών Βελτιώσεων. Απαντώντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου ανέφερε ότι εάν δεν προσκομιστεί από τους αγρότες η σχετική βεβαίωση από τον Οργανισμό Εγγυών Βελτιώσεων, εφαρμόζεται τότε η κοινοτική νομοθεσία, αφού, όπως είπε χαρακτηριστικά, το καθεστώς των ενισχύσεων περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις. Τα αγροτικά θέματα που απάντησε ο Υπουργός, να πάμε λίγο στη βασική προϋπόθεση, όπως είπαμε πριν, για να υλοποιηθεί το πολυνομοσχέδιο, τα μέτρα, τα αντίμετρα από το 19 μέχρι το 21, είναι το χρέος. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει πολλές φορές. Είχαμε όλοι επενδύσει και στους G7 ότι θα μπει στο τραπέζι, θα συζητηθεί το χρέος, θα πάρει και μία δεσμευτική δήλωση από την κυρία Λαγκάρντ ο κύριος Τσίπρας. Διαβάσαμε ότι υπάρχει πρόθεση απόψεων και ότι αν ο κύριος Σόιμπλε δεν θέλει και το Δουνουτού θα φύγει και το χρέος δεν συζητιέται. Δηλαδή, είμαστε όμως παγωμένοι πάλι. Δεν έχει υπάρξει και δεν θα κάτι. Ναι, και το πιο σημαντικό που ακούγεται σοβαρό, θα το πω. Πολύ. Mm-hmm. Ότι δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα εάν δεν έχουμε κάτι για τα μεσοπρόθεσμα του χρέους. Κοιτάξτε, θα επιχειρήσω να το εξηγήσω λίγο με όσο γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια αυτό το θέμα. Ξέραμε από την αρχή και μάλιστα θα έλεγα εδώ και πολύ χρονικό διάστημα ότι απέτηση του Δούνου του προκειμένου να μπει στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι έξω, θυμίζω, από το καλοκαίρι του 2014, ήταν να υπάρχουν μέτρα ρύθμισης του χρέους, έτσι ώστε στην έκθεση που θα κάνει προς το Διοικητικό του Συμβούλιο, αυτό θα γίνει προς τα τέλος του Ιούνιου, να μπορεί να πει ότι με βάση αυτά τα μέτρα το χρέος γίνεται βιώσιμο. Και μπορώ να συμμετέχω κατά συνέπεια. Και άρα μπορώ να συμμετέχω. Ταυτόχρονα, εκτός από αυτό το θετικό πράγμα που έλεγε το Δούνου του, έκανε προβλέψεις όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα έλεγα, από αυτές τις προβλέψεις που κάνει το Δούνου του. Είδαμε τι έγινε με την πρόβλεψη για το 2016. Δεν θέλω να πω παραπέρα. Όχι, έκανε όμως ο κόσμος για να είναι 0,5% ναι, και εμείς βγάλαμε 4%. Ναι, δηλαδή αυτές τις προβλέψεις που πέσαν έξω. 8 φορές έξω. Και το είπε και ο κύριος Τόμσεν ότι κάναμε και ένα λάθος. Προβλέπουν λοιπόν ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα, ας το πούμε, και μετά από αυτό, ότι δεν θα μπορούσαμε να πιάσουμε το στόχο του 3,5% το 2018 και κατά συνέπεια και τα επόμενα χρόνια εάν δεν παίρναμε πρόσθετα μέτρα. Η άλλη πλευρά, η πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών, λέει ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε είναι δυνατόν να πιαστούν οι στόχοι και δεν χρειάζονται νέα μέτρα. Όμως έθεταν ως προϋπόθεση, ειδικά η Γερμανία και το γνωρίζουμε αυτό και η Ολλανδία από κοντά, ότι χωρίς το Δούνου του δεν υπάρχει πρόγραμμα και άρα πρέπει να ξανασυζητήσουμε. Σας θυμίζω ότι με έναν τρόπο, όπως ξέρετε, συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος το Δούνου του, στην πρώτη αξιολόγηση ουσιαστικά είπε πάω πάσο, προκειμένου να μπει και να πάρει την τελική του απόφαση, την οποία συνεχώς αναβάλει, έχει μία αναβλητικότητα θα έλεγα, στη δεύτερη αξιολόγηση. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Στο σημείο δηλαδή όπου, όπως φαίνεται και από αυτές τις διαδικασίες που προηγήθηκαν, όπως είπατε και το G7 και οι συναντήσεις στην Κίνα και αυτά που ακούμε και ως δηλώσεις και τα λοιπά, φαίνεται να υπάρχει μία σύγκληση έτσι ώστε είτε στο Eurogroup στις 22 του μήνα είτε λίγο αργότερα ανακοινωθεί ένας τρόπος, περιγραφικός θα έλεγα, που θα λέει τα συγκεκριμένα βήματα, παύλα μέτρα, τα οποία θα παρθούν για το χρέος με το τέλος του προγράμματος. Μάλιστα. Θα εφαρμοστούν δηλαδή, θα περιγραφούν τώρα
και θα εφαρμοστούμε το τέλος του προγράμματος. Εάν υπάρξει αυτή η περιγραφή και το δούνο του εκτιμήσει ότι έχουμε πια με βάση αυτά τα δεδομένα βιωσιμότητα του κρέους, αυτό είναι και το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει η χώρα να μπει στο πρόγραμμα κοσμητικής χαλάρωσης. Ναι, κύριε Μαντά, αν όλα αυτά συμβούν όπως τα λέμε και δεν υπάρξει καμία δυσκολία, νομίζω ότι πια είναι ένας αρκετά καθαρός διάδρομος. Αυτό που επιδιώκαμε από την αρχή ως ελληνική πλευρά, ως κυβέρνηση και όχι μόνο. Γιατί νομίζω ότι τότε θα φανεί με ένα πολύ σαφή τρόπο τι ακριβώς, πού είμαστε και πού πάμε. Εάν συμβεί αυτό, νομίζω ότι αυτό θα έχει θετική επίδραση, για να μην είμαι υπερβολικός, για να μην πω εξαιρετικά θετική. Λέω λοιπόν θετική επίδραση στο κομμάτι της ανάπτυξης, που νομίζω ότι είναι και το κρίσιμο θέμα και το κρίσιμο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Εμένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Μαντά, ότι διαβάζοντας ορισμένα στοιχεία από το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, λέει ας πούμε ότι το 2017 αυτή τη χρονιά όλοι εμείς θα παράξουμε 181 δισεκατομμύρια. Αυτό λέει ότι είναι το ΑΕΠ μας, έτσι. Προβλέπει το 2021 θα γίνει 211 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα παράξουμε 20 δισεκατομμύρια επιπλέον. Κοιτάει κανείς όμως το χρέος και βλέπει ότι από τα 319 δισεκατομμύρια που χρωστάμε, μεταβίας θα μειωθεί 3 δισεκατομμύρια. Μεταβίας τόσα χρόνια. Είναι λογικό αυτό. Δείχνει ότι δεν είναι βιώσιμο. Είναι προφανές ότι δεν είναι βιώσιμο. Αλλά μόνο 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια για να μειώσουμε το χρέος 3 δισεκατομμύρια. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω έτσι όπως το τοποθετήσατε ότι, ξέρετε, στην προηγούμενη κυβέρνηση, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό νομίζω, υπήρχε μία άλλου τύπου στρατηγική. Δηλαδή υπήρχε μία προσπάθεια, όπως θυμάστε, να πάρουν χαρτιά βιωσιμότητας του χρέους. Δηλαδή ποτέ η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είπε ότι το χρέος μας είναι μη βιώσιμο σε αυτά τα μεγέθη και με αυτόν τον τρόπο αποπληρωμής. Και αυτό νομίζω ότι την εγκλώβησε και σε ένα σενάριο και δέσμευση ουσιαστικά υψηλότατων πρωτογενών πλεονασμάτων, έστω και με προβλέψεις μιας ανάπτυξης πιο μεγάλης, αλλά πολύ δύσκολων πρωτογενών πλεονασμάτων, χωρίς να κοιτάει την πλευρά του χρέους, που για μας από την αρχή ήταν το κρίσιμο θέμα. Είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που αυτό το οποίο θα δούμε, κύριε Αβαρλά, είναι ότι νομίζω το πιθανότερο σενάριο, λέω, είναι μια επεκτασιμότητα, αν θέλετε, όπως θα συμβεί και στις λογικές διαπραγματεύσεις που θα επανέλθουν το φθινόπωρο του 2018, του προγράμματος των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της χώρας, τέτοια ώστε να μπορούμε να αφενός να μεταθέτουμε και να λιάνουμε, γιατί ξέρετε κάποιες στιγμές, όχι την επόμενη τριετία, τετραετία, αλλά αργότερα, υπάρχουν κάποιες κορυφώσεις όσον αφορά τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις μας, έτσι ώστε να λιανθεί αυτή η διαδικασία. Και βεβαίως θα έλεγα ότι το χρέος είναι μια μακρά ιστορία και δυστυχώς δεν μειώνεται. Δεν είναι στα πλαίσια όμως του χρόνου που έχουμε για να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είστε καλά, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ πολύ. Η ανάγνωση που κάναμε μαζί σας για το πολύτιμο σχέδιο. Νομίζω ότι είναι πλήθος θεμάτων τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακουβεντιάσουμε. Οι επόμενες τέσσερις μέρες θα είναι αρκετά πυκνές. Έχει πολλά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πάμε στη χθεσινή μέρα εμείς, Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, χθες, κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη.